Πύραυλοι πλήττουν την Νικόπολη στο Ενερχοντάρ, λίγα χιλιόμετρα από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. 4 άνθρωποι τραυματίζονται. Η επίθεση έρχεται εν μέσω φόβων που έχουν προκαλέσει οι εχθροπραξίες στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου, ενώ ο Βολοντίμις Ζελένσκι προειδοποιεί πως οι Ρώσοι ετοιμάζουν μεγάλο χτύπημα εν ώψη της ημέρας ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στις 24 Αυγούστου. Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист за цей тиждень. Сьогодні я говорив з президентом Макроном про усі загрози. Biden, Macron, Scholz και Johnson είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με θέμα την Ουκρανία. Οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις εχθροπραξίες στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και ζήτησαν εγγυήσεις για την ασφάλεια γύρω από τις εγκαταστάσεις. Οι τέσσερις ηγέτες δεν έχουν σταματήσει τις επαφές με τον Ουκρανό πρόεδρο. Nachbarlandes oder ein ganzes Nachbarland einverleibt. Das ist das, was Russland gerade plant. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν από την άλλη προσπαθεί να τονώσει το πατριωτικό ηθικό των Ρώσων. Είναι η απάντηση στις δηλώσεις του Βολοντίμι Ζελένσκι που υπόσχεται να πάρει πίσω την Κρυμαία. Государственный флаг, как и немеркнущее красное знамя победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии. Η Ρωσία εξάλλου μιλάει συνέχεια για τα επιτεύγματά της. Кинжал, гиперзвуковая ракета, она применялась у нас во время специальной военной операции трижды и трижды показала свои блестящие характеристики.